coach μια ισοπαλία στο έκτο φιλικό προετοιμασίας για το πρωτάθλημα που ακόμα δεν ξέρουμε πότε ακριβώς θα ξεκινήσει. Με ένα πειραματικό θα λέγαμε σχήμα, με πολλές αλλαγές. Πώς ήταν το παιχνίδι? Κοιτάξτε, σε αυτό το παιχνίδι προσπάθησα να πάρει, να πάρουν χρόνο ορισμένα παιδιά για να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκονται αφενός. Αφετέρου, μέσα από τα παιχνίδια παίρνεις και τον ρυθμό για να είμαστε όλοι πανέτοιμοι για το παιχνίδι της Τετάρτης με το Λεβαδιακό στη Λεβαδιά για το κύπελο. Θα σταθώ στην εικόνα του δεύτερου ημιχρόνου που είμαστε πάρα πολύ καλοί. Είχαμε και τις ευκαιρίες να σκοράρουμε και νωρίτερα. Είχαμε την κατοχή της μπάλας, δεν κινδυνεύσαμε και γενικά η παρουσία μας ήταν καλή, με σκοπό να πάρουν χρόνο, όπως προείπα, να πάρουν χρόνο τα κάποια παιδιά που δεν είχαν αγωνιστικό ρυθμό, και ώστε να είμαστε όλοι έτοιμοι και για τη συνέχεια, αλλά και για το παιχνίδι της Τετάρτης με τον Λεβαδιακό. Είδαμε τον Τάτο να ξεκινάει για πρώτη φορά, να παίζει 60 λεπτά. Είδαμε τον Σίντνεϊ για πρώτη φορά να παίρνει συμμετοχή. Πώς είναι αυτά τα... Εντάξει, όλοι είναι ενθαρρυντικά τα στοιχεία αυτά? Βεβαίως, και πάντα με γνώμονα ότι θα πρέπει να τους παίκτες να τους διαχειριστούμε καλά και σωστά, ώστε να αποφύγουμε τυχόν τραυματισμό και να είμαστε έτοιμοι στην Τετάρτη και μετέπειτα για την έναρξη πρωταθλήματος. Όπως πολύ σωστά είπατε, δεν ξέρουμε ακόμη πότε θα αρχίσει. Τώρα για την Τετάρτη, είναι ένα μάτς με τον Λεβαδιακό που θα μας δείξει κάποια στοιχεία για το πρωτάθλημα ή όχι? Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα? Κοιτάξτε, άλλο πράγμα είναι το πρωτάθλημα, άλλο παιχνίδι το πρωτάθλημα, άλλο παιχνίδι το κύπελλο. Εμείς τώρα, σαν Καλαμάτα, κοιτάμε το προσεχή παιχνίδι που είναι την Τετάρτη, με στόχο να παίξουμε ποδόσφαιρο, να παίξουμε την μπάλα που ξέρουμε, και από εκεί και πέρα το αποτέλεσμα είναι μια άλλη ιστορία. Εμείς όμως θα πάμε να παίξουμε το παιχνίδι μας.